Στα Γιάννενα και πιο συγκεκριμένα στο ΟΠΕΑΚΙ θα στηθεί η πιο πολυθεματική μηχανοκίνητη αρένα της Ελλάδας με ασταμάτητο θέαμα από το πρωί μέχρι το βράδυ τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή αλλά και πολλές διαδραστικές δυνατότητες τόσο για τους μεγάλους όσο και για τους μικρούς. Πρόκειται για το ένατο Motor Festival που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην πόλη των Ιωαννίνων και θα διεξαχθεί από 29 Σεπτεμβρίου έως και 1η Οκτωβρίου στο Πανυπηρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων. Η αυλαία της μεγάλης αυτής γιορτής της μηχανοκίνησης θα ανοίξει την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Ο διοργανωτής του ένατου Motor Festival, Μιχάλης Κοντιζάς, υπογράμμισε πως το φεστιβάλ πρόκειται να εντυπωσιάσει και τον πιο δύσκολο θεατή. Ένατο Motor Festival, η μεγαλύτερη γιορτή της μηχανοκίνησης που ενώνει το χθες, το σήμερα και το αύριο με πολύ μεγάλη επιτυχία, με πολύ θεαματικό τρόπο και συγχρόνως εξασφαλίζει από όλη την Ελλάδα να φέρνει κοντά νέους ανθρώπους να λατρέψουν και να αγαπήσουν αυτό που λέγεται μηχανοκίνητος αθλητισμός. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να περάσουμε μηνύματα ασφάλειας, να περάσουμε μηνύματα το πώς μπορεί πραγματικά κάποιος αυτό που λέγεται χόμπι, τρέλα, να μπορεί να το εφαρμόσει σε συγκεκριμένες αρένες, σε συγκεκριμένους χώρους που όλα αυτά διέπουν την ασφάλεια και πραγματικά το πιο σημαντικό την διαφήμιση, την προβολή και την αναγνώριση αυτών των αθλητών και αυτών των παιδιών που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ένα φεστιβάλ που πραγματικά θα τα έχει όλα. Υποσχεθήκαμε στον κόσμο της Ηπείρου και όλη της Ελλάδας, που αξίζει πραγματικά μας παίρνουν τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα, από Λευκάδα, από Καλαμάτα, από Πύργο, από Ναύπλιο, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα, από Βόλο, στο να έρθουν στην πόλη των Ιωαννίνων για να δουν το Motor Festival. Υποσχεθήκαμε ότι θα είναι το πιο θεαματικό από όλα τα, και από τα 8 τα προηγούμενα και αυτό θα γίνει. Όταν μπορούμε να συνδυάσουμε το γύρο του θανάτου, το πιο ιστορικό γύρο του θανάτου για τους παλαιότερους, με 4 και 5 οχήματα ακροβατικά να μπορούν να γίνονται μέσα στο βαρέλι. Όταν θα μπορούμε να συνδυάσουμε τον καλύτερο οδηγό freestyle, τον όντατο λογοθέτη, μέσα σε μια αρένα. Όταν θα μπορούμε να συνδυάσουμε τον μοναδικό αθλητή που μπορεί να ασχοληθεί με το trial το πιο αργό, αλλά και συγχρόνως με το MotoGP, τον Λευτέρη Πίπο, και να τον έχουμε στην αρένα του Motor Festival. Δρυφτάδες οδηγούς από όλη την Ελλάδα. Και συγχρόνως 4x4 εδώ από τη Λέσχη των Ιωαννίνων. Η Ελετά που θα είναι δίπλα μας και θα κάνουν παρέλαση η οδηγή της. Η Λεμή, η αθλητική Λέσχη της μοτοσικλέτας εδώ των Ιωαννίνων. Και συγχρόνως και τα φορτηγά που θα έχουν με τους τράκτορες ένα εντυπωσιακό και θα δώσουν τη δική τους κατά κάποιο τρόπο πινελιά σε αυτό που λέγεται Motor Festival. Νομίζω κάτι πιο εντυπωσιακό μάλλον δεν μπορούσε να συμβεί. Ένα event, ένα φεστιβάλ που για πρώτη φορά γίνεται εδώ στα Ιωάννινα που πραγματικά θα εντυπωσιάσει και το πιο δύσκολο θεατή. Θα είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Εγώ μόνο που το σκέφτομαι που το έχω ζήσει τα άλλα 8, αυτό που θα γίνει εδώ στα Ιωάννινα, ανατριχιάζω μόνο με τη σκέψη το τι, γιατί το έχω ήδη σαν εικόνα, θα τρελάνουμε κόσμο απλά. Όλα τα event, όλα αυτά που ανέφερα είναι συνεχόμενα. Δεν υπάρχει κάτι που γίνεται παράδειγμα. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να θα κάνουμε είναι στην ουσία τι, να εξελίξουμε το show. Οι οδηγοί θα... Στην πρώτη φάση θα βρουν τα πατήματά τους. Εμείς μετά θα αρχίσουμε να γίνεται όλο αυτό και να μπλέκει μεταξύ τους. Δηλαδή το 4x4 με το drift, με το freestyle, με το γύρο του θανάτου, με το trial. Όλα αυτά στην ουσία να γίνει στην ουσία μια ωραία χορογραφία που όλο αυτό θα εξελίσσεται. Άρα σκεφτείτε ότι αυτό το τριήμερο κάθε μέρα θα είναι κάτι διαφορετικό και κάθε μέρα θα είναι κάτι πολύ πιο δυνατό. Υποστηρικτές της διοργάνωσης που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για επισκέπτες σε όλη τη χώρα και όχι μόνο είναι ο Δήμος Ιωαννιτών και το ΟΠΕΑΚΙ. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε το φεστιβάλ μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενός αθλήματος και μιας δράσης που έχει πάρα πολλούς φίλους στην Ελλάδα. Κύριος σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι εντάσσεται στο πλέγμα των προσπαθειών που κάνουμε να προσελκύσουμε όσο γίνεται μεγάλα αθλητικά, πολιτιστικά ή άλλα event τα οποία αφενός μεν θα φέρουν επισκέπτες στην πόλη μας, αφετέρου δε θα δημιουργήσουν ένα επίκεντρο δραστηριοτήτων που δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστώ τη διοργάνωση που επέλεξε τα Ιωάννινα για αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΠΕΑΚΙ, η οποία καλώς εγώ των πραγμάτων θα έχει και τα ωφέλη προς τον αθλητισμό μέσω της διοίκησης για τις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ και πιστεύω πως μια τέτοια διοργάνωση, η οποία πέρα από το μήνυμα της ασφάλειας που
περνούν οι αριστοτέχνες του είδους. Για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οδηγούμε είτε μοτοσυκλέτες είτε αυτοκίνητα, έχει και το χαρακτήρα της δημιουργίας πόλου έλξης από όλη την Ήπειρο και την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι πιστεύουμε ότι το τριήμερο θα έρθουν στην πόλη μας για να παρακολουθήσουν αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο το περιμένουμε και εμείς με αγωνία, για να δούμε κατά πόσον ένα τέτοιο γεγονός μπορούμε να το κάνουμε και θεσμό στο μέλλον. Ως Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ, καλωσορίζουμε στην πόλη μας και στις εγκαταστάσεις μας, στο Πανεπιστημιακό Στάδιο, το 9ο Motor Festival από τις 30 Σεπτεμβρίου ως την 1η Οκτωβρίου. Είναι ένα γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς θεωρούμε ότι με τη διάθεση των χώρων του ΠΕΑΚΙ στο φέστιβαλ, σε τέτοιου είδους κύρους και δυναμικής διοργανώσεις, ανοίγει ο δρόμος για να αναδειχθούν τα Γιάννα σε ένα σημαντικό προορισμό για άθληση, επιχειρηματικότητα και υγεία. Πιστεύω ακράδαντα πως το διήμερο αυτό θα είναι για όλους τους συμμετέχοντες και τους θεατές μια πραγματική αξέχαστη εμπειρία.